Αρχικά να πω, να μην ξεκινήσουμε να σκοτωνόμαστε πάλι στα σχόλια, έτσι. Βλέπω γενικά μια αντιπαράθεση. Δεν υπάρχει λόγος για όλο αυτό. Ο καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Και γι' αυτό λοιπόν ας σεβόμαστε και λίγο ένας τον άλλον, έτσι. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να υποχρεώνεις κάποιον να κάνει κάτι στο σώμα του αν δεν το θέλει, να τον τρομοκρατείς, να τον απειλείς, να τον εκβιάζεις, με το να χάσει τη δουλειά του, να μην μπορεί να πάει πουθενά, με το να χάνει πολλά δικαιώματα που έχει, και όλο αυτό θεωρώ ότι είναι αντισυνταγματικό, η δική μου άποψη, έτσι. Δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε τίποτα, απλά αυτό πιστεύω. Θεωρώ ότι σε καμία άλλη χώρα, όπως η Αμερική ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα μπορούσε να περάσει όλο αυτό πρόστιμο άνω των 60 ανεμβολία των ατόμων κτλ. Κτλ. Από τη μία, όταν εγώ προσωπικά μίλησα με τον ανώτερό μου για να θέσω πολλά θέματα και ζήτησα λύσεις και μου είπε, πες μου εσύ τις λύσεις, μη μου λες προβλήματα. Όταν λοιπόν εγώ του πρότεινα σαν λύσεις, προσλήψεις, μεταθέσεις στα τμήματα που χρειάζονται βοήθεια και τρίτον και κυριότερον επιστροφή των ανεμβολίαστων, όταν λοιπόν μου γύρισε και μου είπε, δεν τους θέλω, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν έχει δεν τους θέλω. Τι δεν τους θέλω. Δεν πρέπει να βοηθηθεί το σύστημα υγείας που είναι ήδη κατακερματισμένο. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε βοήθεια. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει. Προσλήψεις δεν γίνονται. Φύγαν οι άνθρωποι σε αναστολή. Γιατί δεν τους φέρνουν πίσω με rapid. Καθημερινό rapid. Να βοηθήσουν. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει δείξει καμία μελέτη ότι το υγειονομικό προσωπικό κολλάει τους ασθενείς. Το ανάποδο συμβαίνει. Το ανάποδο. Και εγώ προσωπικά που κόλλησα, δεν βγαίνω από το σπίτι με πρωί, είμαι σπίτι δουλειά. Περιγύρως μου κανένας δεν είχε COVID και κόλλησα από τους ασθενείς. Γιατί έχει τεράστιο υγειονομικό φορτίο. Το ανάποδο δεν συμβαίνει. Φέρει και κάνει rapid. Φέρτε όμως να φέρουν τους υγειονομικούς. Γενικά είναι όλο παράλογο αυτό που συμβαίνει. Θεωρώ ότι νιώθω ότι ζω το θέατρο του παραλόγου. Άλλα ζούμε, άλλα φαίνονται έξω. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος, δεν γνωρίζει τι γίνεται. Ακούω και κάτι απόψεις που με σοκάρουν. Τελείως διαφορετική εικόνα έχει ο κόσμος έξω, γιατί τελείως διαφορετική εικόνα δείχνουν προς τα έξω. Τα κανάλια κτλ. Κτλ. Οπότε εγώ θεωρώ ότι οι υγειονομικοί που είναι σε αναστολή θα έπρεπε οπωσδήποτε να γυρίσουν πίσω και να μας βοηθήσουν, γιατί χρειαζόμαστε βοήθεια.